Με το φακό του Καλύμνος Νιούς βρισκόμαστε στο εργαστήρι γλυπτικής του συμπατριώτη μας, του κυρίου Σαγκελάρη Κουτούζη. Χαιρόμαστε πάντα όταν είμαστε εδώ. Βλέπουμε τη δουλειά που κάνει ο κύριος Κουτούζης, ο οποίος δεν είναι γνωστός μόνο στην Καλύμνο, είναι σε όλη την Ελλάδα, αλλά τα έργα του έχουν πάει και στο εξωτερικό. Τώρα, γιατί είμαστε εδώ? Γιατί το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Αυμαχία του Γέροντα, έκανε ένα πρόπλασμα του Ανδρέα Μιαούλη. Ήταν τόσο καλό, όπου ο Δήμος του ζήτησε να το φτιάξει άγαλμα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε πού βρίσκεται αυτή η ιστορία. Καλημέρα, κύριε Κουτούζη. Καλή σας μέρα και καλό μεσημέρι μάλλον προς τους φίλους ακροατές του σταθμού σας. Το έργο αυτό έχει προχωρήσει πράγματι. Είχε φτιαχτεί το πρόπλασμα με γύψο και πολυεστέρα και έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την εξέβρεση χρημάτων και να γίνει μετά η κατασκευή του έργου και η τοποθέτησή του στο νησί. Νομίζω ότι είναι στο τελευταίο στάδιο. Έχω ενημέρωση ότι έχουν έρθει τα χρήματα εδώ. Είναι τώρα μια διαδικασία εσωτερική στο Δήμο να ολοκληρωθούν. Να ολοκληρωθούν κάποιες συνεδριάσεις. Δεν τα ξέρω τώρα καλά αυτά τα πράγματα. Και να προχωρήσει η πληρωμή. Και θα στηθεί εκεί που ήταν εξ αρχής η προοπτική να τοποθετηθεί, απέναντι από το αναγνωστήριο Εμούσες, στην κεντρική πλατεία του νησιού, στον πεζόδρομο προς την πλευρά της θάλασσας. Θα υπάρξει μια κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου, να μην εμποδιστεί ο πεζόδρομος εκεί και θα τοποθετηθεί σε αυτό το μέρος. Είναι εγκεκριμένο από τις υπηρεσίες που έχουν εκταμιεύσει τα χρήματα και πάει προς τα εκεί η κατάσταση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε σε καλό στάδιο. Νομίζω ναι. Νομίζω προς το τελευταίο καλό στάδιο, ούτως ή άλλως. Ναι. Και να τοποθετηθεί. Λοιπόν, τώρα, είχε επισκεφθεί την Καλύμνο ο δήμαρχος της Σίμης, όπου του πήραμε μία συνέντευξη και μας μιλούσε για σας, με τα καλύτερα λόγια. Τι φτιάχνετε στη Σίμη, κύριε Κουτούζη? Είναι καλά ο άνθρωπος. Στη Σίμη είχα φτιάξει τον Στάθη Χατζή Ανδριάντα και τώρα τελευταία έγινε πάλι μία συζήτηση για να φτιαχτεί ένα μεγαλύτερο μνημείο γύρω από τον θησαυρό των αντικυθύρων που είχε βρεθεί από το 1900 από σημειακούς φουγκαράδες. Αυτό είναι ένα μεγαλύτερο έργο και ο Δήμος Σίμης έχει βρει έναν πολίτη με καταγωγή τη Σίμη, ο οποίος είναι χορηγός, και με αυτή τη διαδικασία προχωράει μάλλον πιο σύντομα από ό,τι θα προχωράει έτσι μέσα από τις διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου. Και σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. Είμαστε όμως στο στάδιο τώρα της κατασκευής του προπλάσματος. Δεν έχει προχωρήσει προς το να ολοκληρωθεί στο φυσικό μέγεθος που θα γίνει η συνεχεία φυσική μεταφορά σε Μπρούτζο και να τοποθετηθεί. Μάλλον προβλέπεται κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως και ένας χρόνος να τοποθετηθεί. Κύριε Κουτούζη, μ' αρέσουν αυτά που βλέπω πίσω μου, αλλά θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτά. Θέλω να μου πείτε, γιατί βλέπουμε εδώ να κάνετε πολλά πράγματα. Υπάρχουν παραγγελίες, σας παίρνουν τηλέφωνο ιδιώτες, σας λένε ότι θέλω να μου κατασκευάσεις ένα άγαλμα, οτιδήποτε. Και ιδιώτες, αλλά και δήμοι, και εδώ της περιοχής των Δωδεκανήσων δήμοι, αλλά μέχρι στιγμής παραμένουν ρητορικές παραγγελίες. Η παραγγελία είναι σοβαρή όταν προχωρήσει σε κάποια ανάθεση, σε κάποια ας πούμε συνυπογραφή ενός συμφωνητικού. Αυτά δεν έχουν προχωρήσει προς το στάδιο. Είναι μέχρι στιγμής ρητορικές παραγγελίες. Και βλέπουμε πώς θα εξελιχθούν. Ρητορικές παραγγελίες, εντάξει, αλλά θέλουμε να είναι πιο ουσιαστικές, γιατί βλέπουμε ότι έχετε κάνει πολύ ωραία πράγματα εδώ πέρα. Φτιάχνετε. Μια που μου λέτε ότι σας αρέσουν αυτά που βρίσκονται πολύ, πίσω. Πολύ, ναι. Να πούμε κάτι με την ευκαιρία αυτή. Αυτά είναι αγάλματα του Σακελάρη Γαλουζή, του μεγάλου μας γλύπτη. Και όχι τόσο γνωστού ούτε καν και στην Κάλυμνο. Λοιπόν, αυτά τα αγάλματα και άλλα ακόμα. Εξαιρετικό ταλέντο όμως από ό,τι βλέπουμε. Μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο ταλέντο. Και μεγάλη ψυχή. Δεν ήταν μεγάλος καλλιτέχνης. Δεν ήταν απλώς έτσι. Όχι όλοι. Όλοι είμαστε πολλοί αυτοί που λεγόμαστε καλλιτέχνες, αλλά λίγοι έχουν μεγάλη ψυχή και μεγάλο ταλέντο. Αυτός ο άνθρωπος έζησε χωρίς να έχει ας πούμε τα φώτα και τη δυνατότητα που είχε να αναδειχθεί. Τα φώτα των προβολέων, όχι τα προσωπικά φώτα. Αυτά ήταν. Καταλαβαίνουμε. Μπας περιπτώσει, έρχομαι στο θέμα που ήθελα να πω, ότι αυτά τα έργα θα εκτεθούν στο Μπενάκιο Μουσείο μέσα στο 2023 για να αναδειχθεί πραγματικά εκεί που δικαιούται ο Καλύμνιος γλύπτης. Όλη αυτή η πρωτοβουλία στηρίζεται κυρίως στον εκλεκτό συμπατριώτη, έχει μητρίδα την Καλύμνο,
τον Σάβα τον Μάτσα, Σάβας Μάτσας Μιχαήλ, γιατρός, φιλότεχνος από τους διανοούμενους, πολιτικός αγωνιστής και ακτιβιστής εδώ και δεκαετίες, έρχεται στο νησί κάθε καλοκαίρι. Και αυτός τρελάθηκε που είδε αυτά τα έργα, λέει πού ήταν αυτά τα έργα και πού μαζεύτηκαν αυτά, και πρέπει να νεκραναστήσουμε τον Γαλουζή. Και ο Σάββας ο Μιχαήλ συνεργάστηκε με τον Γιώργο τον Χατζημιχάλη, έναν επίσης κορυφαίο Έλληνα ζωγράφο. Δύο φορές είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Biennale της Βενετίας, από τους, και στην Ελλάδα είναι από τους ευρύτερα γνωστούς, ας πούμε. Και οι δύο μαζί έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο, τη χρονιά που μας περνάει τώρα, για να μελετήσουν και να οργανώσουν την έκθεσή του στον Πενάγιο, που θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω. Και μετά αυτά τα έργα θα επιστραφούν εδώ. Ναι. Η ελπίδα η δική μου είναι κάποτε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μουσείο ειδικά για τους μεγάλους μας καλλιτέχνες. Ένας από τους κορυφαίους μεγάλους, προφανώς θα έπρεπε, έτσι νομίζω και εγώ, και θα ήταν ένα πολύ πολύ σοβαρό αναπτυξιακό έργο για το νησί, γιατί οι καλλιτέχνες μας είναι υψηλού έτσι, επίπεδου, είναι διαμετρήματος έξω από την Κάλυμνο, έξω από τα Δωδεκάνησα, έξω και από την Ελλάδα. Οι διαστάσεις του έργου τους μπορεί να πάρει, ας πούμε, ψηλό βάθρο, δεν είναι αξιολόγηση. Πάντως αυτό ας το ακούσουν οι πολιτικοί μας. Ένα μουσείο χρειάζεται η Κάλυμνος απαραίτητα. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα που θα μπορούσαμε να εκθέσουμε και δυστυχώς είναι εδώ και εκεί. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε όντως να απασχολήσει πολλούς, και όχι μόνο τους πολιτικούς, πολλούς παράγοντες. Έχουμε και αρκετούς ιδιώτες οι οποίοι θα είχαν την ευχέρεια και εξιδίων να το κάνουν, ή σε συνεργασία με το Δήμο ή δεν ξέρω εγώ. Πάντως είναι μια ανάγκη του νησιού. Τώρα ποιοι θα την υλοποιήσουν, ας το βρουν άλλοι, όχι εγώ. Λοιπόν. Κύριε Κουτούζη, σας έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Όχι, ευχαριστώ. Εντάξει. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εμείς θα ξανάρθουμε. Να είστε καλά πάντα. Να είστε καλά κι εσείς. Μια και μίλησε ο κύριος Κουτούζης για τον αείμνηστο σακελάρη Γαλουζή, νάτος, αυτός είναι.